το αλυσοπρίονο και με πολύ δύναμη υπάλληλος του Δήμου έξω από το ειδικό σχολείο τεμαχίζει τον τεράστιο κορμό δέντρου που έριξε σε δευτερόλεπτα ο ισχυρός άνεμος. Έξω από το ειδικό σχολείο, σαν σύμφουνας, ο αέρας έριξε μια συστοιχία 6 δέντρων, με αποτέλεσμα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο χώρο του πάρκινγκ να εγκλωβιστούν μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική. Ένα ξαφνικό μπουρίνι πέρασε χθες από την πόλη μας, δημιουργώντας κάποια προβλήματα, μεταξύ των οποίων και στο ειδικό σχολείο, στο συγκρότημα των ειδικών δομών του Δήμου μας, συγκεκριμένα 6 δέντρα, μια συστοιχία από 6 δέντρα, με τις δυνατές ρηπές του ανέμου έπεσαν στο χώρο που είναι στο πάρκινγκ πίσω από το νοσοκομείο. Σήμερα το πρωί συνεργεία του Δήμου μας βρίσκονται εκεί για να τεμαχίσουν και να απομακρύνουν τα δέντρα και στη διάρκεια της ημέρας το πρόβλημα αυτό θα έχει αποκατασταθεί. Ενώ το επόμενο διάστημα θα δούμε με ποιον τρόπο θα αντικαταστήσουμε τα δέντρα και με τι είδους δέντρα. Το συμβάν έγινε τις απογευματινές ώρες, λίγο προτού να τελειώσει το ωράριο των εργαζομένων, και κάποια αυτοκίνητα παρέμειναν μέσα περίπου για μία ώρα μέχρι η πυροσβεστική που κλήθηκε πρώτη να απομακρύνει τα μισά δέντρα που είχαν κλείσει την έξοδο από το πάρκινγκ. Και σήμερα το πρωί θα απομακρυνθούν όλα. Συνεργεία του Δήμου από νωρίς το πρωί προχώρησαν σε τεμαχισμό και απομάκρυνση των δέντρων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις σχολικές μονάδες. Τα συνεργεία μας βρίσκονται εκεί και θα βρίσκονται οπουδήποτε υπάρχει ανάλογο πρόβλημα, ιδίως όταν αυτός ο χώρος είναι ένας σχολικός χώρος όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι.